Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα είναι Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 και δεν έχουμε live. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι σήμερα, επειδή μας έχουν προσκαλέσει η Αριστονίκη και ο Μιχάλης, η κουμπάρη μας, να πάμε κάπου το βράδυ, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε live, αλλά θα κάνουμε αύριο. Αύριο είναι Σάββατο, είναι 26 Οκτωβρίου 2024 και εκτός το ότι γιορτάζουν οι Δημήτριδες και οι Δήμητρες και οι Δημητρούλες, θα έχουμε και webinar στο κανάλι μας. Το webinar του Νοεμβρίου θα γίνει αυτό το Σάββατο, δηλαδή αύριο, γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες δουλειές το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και είναι webinar SOS, S-O-S, είναι το βασικό θεωρητικό webinar για τον ναρκισισμό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει στο 3ο, 4ο και 5ο επίπεδο της συμμετοχής 2 μήνες πριν ένα κύκλο webinars για τη βία, ψυχολογική βία, σωματική βία και ούτω καθεξής. Και καταλάβαμε στο 2ο webinar, το οποίο ήταν για το necking, ότι πρέπει να κάνουμε ένα webinar με καλή, γερή θεωρητική βάση, να το έχουμε ως start point, ως αφετηρία για τα επόμενα webinars, για να εξηγούμε το ζήτημα του ναρκισισμού. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε υπόψη σας, στο κανάλι μας υπάρχει η λεγόμενη συμμετοχή, το subscription, οι συνδρομές, όπου έχει 5 επίπεδα και από το 3ο επίπεδο και πάνω, κάθε μήνα έχουμε ένα webinar, ένα διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά webinars, έχει ένα χρόνο που κάνουμε webinars για το 3ο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, τα οποία υπάρχουν σε ένα playlist και στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν όσοι βρίσκονται στο 3ο, 4ο και 5ο επίπεδο της συμμετοχής ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να θυμηθούν τα θεωρητικά κομμάτια τα οποία τα έχουμε βιντεοσκοπημένα. Δεν βιντεοσκοπούμε όσους συμμετέχουν, βιντεοσκοπούμε όμως το θεωρητικό κομμάτι, την παρουσίαση κτλ. Λοιπόν, αύριο, Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024, έχουμε 6 με 9 το βράδυ το webinar για τον ναρκισισμό και σας κλείνω ραντεβού από τώρα, μετά που θα τελειώσει το webinar, να κάνουμε ένα live χαρούμενο. Ένα live έτσι διασκεδαστικό, γιατί είναι πολλά τα βαριά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό στο κανάλι και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε, δηλαδή δεν είναι κακή ιδέα να ανοίγουμε τα μάτια μας και να ασχολούμαστε με τις πραγματικότητες, είναι καλή ιδέα, αλλά χρειαζόμαστε και λίγη χαλάρωση. Και λοιπόν, θα σας πω από τώρα για το live αύριο, το οποίο θα γίνει μετά το webinar, υπολογίστε κατά τις 9.30 το βράδυ. Το live του Σαββάτου θα είναι διασκεδαστικό, θα έχουμε guest star το Μιχάλη του Τσακαλάκη, τον οποίο τον είχαμε και σε κάποια άλλα live το καλοκαίρι, και έχω νέα, θα αρχίσουμε από τώρα να ψυχαγωγούμαστε. Λοιπόν, ο Μιχάλης και η Λίτσα απέκτησαν νέο μέλος στην οικογένεια τους, ένα σκυλάκι, και συζητούσαμε στο book club, δεν θυμάμαι, στο 4ο επίπεδο στη συμμετοχή, τι όνομα να βγάλουν το σκυλάκι, και κοιτάξτε τι όνομα έβγαλαν το καημένο το σκυλί. Το μεγάλο του το σκυλί είναι ο Άρης. Για δείτε τώρα το νέο μέλος της οικογένειας και πώς το έχουν ονομάσει. Έχουν πολύ πλάκα οι άνθρωποι, δείτε. Τέκλο, το νέο μας μέλο. Καλημέρα, καλημέρα. Να το ο κούκλος. Να περνάτε ωραία, να περνάτε. Φιλάκια από μένα και από τη Λίτσα. Τι είναι, αγόρι μου? Αυτό το όμορφο αγόρι σήμερα κουράστηκε. Πήγαμε στο γιατρό σήμερα και βάλαμε τσιπάκι. Πού είσαι, αγάπη μου? Πού είναι το μωρό μου?
Τι είναι αγόρι μου? Έλα εδώ. Φεκλώ. Αυτά είναι. Ονόμασαν τον κακόμερο το σκυλί Θέκλο. Για πλάκα το είπαμε. Τώρα θυμήθηκα, σε live το είχαμε πει. Για πλάκα το είπαμε. Βγάλατε το σκυλί Θέκλο. Για δείτε εδώ τον Θέκλο με τον Μιχάλη και τον Άρη. Αυτά τα νέα της οικογένειας Τσακαλάκη από την Κρήτη, νέο μέλος. Μπορώ να πω το όνομα του σκύλου, ρε παιδιά, στην τρελή. Λοιπόν, αύριο όπως είπαμε στις 9.30 το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024 θα έχουμε το live μας. Δεν θα είναι σήμερα Παρασκευή. Και κανονικά θα βγει σήμερα βίντεο. Έχει κανονικό βίντεο σήμερα, βιντεάρα. Και θα τα πούμε αύριο στο live. Και θα σας πω και τις εντυπώσεις μου από το stand-up comedy που θα παρακολουθήσουμε απόψε Παρασκευή, που μας έχουν προσκαλέσει οι κουμπάροι μας ο Μιχάλης και Αριστονίκη. Θα πάμε να δούμε την Κατερίνα τη Βρανά, την Ελληνίδα stand-up comedian, η οποία μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, και γιατί έχει χιούμορ, αλλά και γιατί είχε περάσει μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της πριν μερικά χρόνια σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Προφανώς έπαθε μια πολύ άσχημη έξαρση της νόσου Crohn's, η οποία κατέληξε σε σιψεμία, ήταν σε κόμμα και είναι μια fighter γυναίκα. Θα τα πούμε. Φιλιά. Και να μας ζήσουν όλα τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας και όλα. Και χαρούμενοι να είμαστε. Γεια. Yeah.